Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα θεωρώ μεγάλη μου τιμή όταν ο Σφαίρα με καλεί στις εκδηλώσεις του και γι' αυτό το λόγο δέχθηκα με μεγάλη χαρά. Μολονότι είχα και μια άλλη υποχρέωση που θα με αναγκάσει να φύγω νωρίτερα πριν την ολοκλήρωση της σημερινής εκδηλώσης. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία λοιπόν. Είναι επίκαιρο το σύνθημα. Ας πάρουμε το ψωμί. Κλείσε το πρόεδρο. Στο γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου, ο Μπρέχτ λέει ότι αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούν ταπεινό να μιλάς για το ψωμί. Ο λόγος, έχουνε κιόλας φάει. Αν δεν νοιαστούν οι ταπεινοί όμως για αυτό που είναι ταπεινό, ποτέ δεν θα υψωθούν. Και ένας άλλος μεγάλος της σκέψης αλλά και της ειρήνης, ο Μπέρτραντ Ράσελ, έλεγε ότι όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε ένα σάκο με σιτάρι και τη δημοκρατία, ένας μόνο παράγοντας υπάρχει που θα προσδιορίζει την απόφασή σου. Ο βαθμός της πείνας σου. Τα δικαιώματα λοιπόν τα κοινωνικά, στα οποία ανήκει το ψωμί, η παιδεία, είναι πάντοτε αλληλένδετα με τις ατομικές ελευθερίες και τα πολιτικά δικαιώματα, με την ελευθερία. Το τρίτο σύνθημα του Πολυτεχνείου. Και δυστυχώς, ποτέ ίσως άλλοτε, τα τελευταία 40 χρόνια, δεν ήταν πιο αναγκαία η επαναβεβαίωση της προσήλωσής μας στην διεκδίκηση και των τριών. Ξέρετε ότι τα τελευταία 3 χρόνια των μνημονιακών πολιτικών ζούμε ένα παρασύνταγμα ανάλογο, αν και προφανώς όχι όμοιο, οι συνθήκες είναι διαφορετικές, με το πρώτο παρασύνταγμα της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας, αυτό που είχαμε μετά το τέλος του εμφυλίου. Το πρώτο παρασύνταγμα αφορούσε κυρίως τις ατομικές ελευθερίες. Υπήρχε ένα σύνταγμα, το σύνταγμα του 52, που στα χαρτιά κατοχύρωνε τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα. Παράλληλα όμως με αυτό το σύνταγμα είχαμε το παρασύνταγμα των αναγκαστικών νόμων που επέτρεπαν εκτοπίσεις και εκτελέσεις και που επέβαλαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων όχι μόνο για να μπει κάποιος στο δημόσιο αλλά και για να μπει στο πανεπιστήμιο ή και για να πάρει ακόμα μια απλή άδεια οδήγησης. Το νέο παρασύνταγμα έχει καταρχήν ως στόχο τα κοινωνικά δικαιώματα. Έχει ουσιαστικά αποδομήσει όλο εκείνο το πλέγμα προστασίας του κόσμου της εργασίας που είχε οικοδομηθεί τον 20ο αιώνα. Όχι ως δώρο, ως αποτέλεσμα των αγώνων και των κατακτήσεων της εργατικής τάξης. Πράγματα που ήταν αυτονόητα. Τα θεωρούσαμε ότι ήταν πια κατακτήσεις δεδομένες και αναμφισβήτητες του κόσμου της εργασίας. Απλά πράγματα. Η ξεκούραση την Κυριακή. Το οκτάωρο. Ότι υπάρχει ένας ελάχιστος νόμιμος μισθός που κουτσά στραβά κάπως θα μπορεί να τον παίρνει. Ή ότι θα υπάρχει ένα δίκτυο υπηρεσιών, ακόμα και κουτσουρεμένο όπως ήταν το κράτος πρόνοιας πάντα στην Ελλάδα, που κάποιον που θα είναι για λίγο έξω από την αγορά εργασίας θα μπορέσει να το συντηρήσει. Όλα αυτά, τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα, αυτό που ονομάζουν οι Γάλλοι τα 30 ένδοξα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Le Trente Glorieuses, λένε οι Γάλλοι, το οφείλαμε στους αγώνες της εργατικής τάξης και ένα εξαιρετικά ευνοϊκό συσχετισμό ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, που ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, του αντίπαλου δέους της Σοβιετικής Ένωσης, της μεγάλης δύναμης που είχε τότε το συνδικαλιστικό κίνημα, την έγκλη που είχε η μεγάλη νίκη των λαών στον αντιφασιστικό πόλεμο. Όλα αυτά λοιπόν άρχισαν ουσιαστικά να αμφισβητούνται από τη δεκαετία του 70 και μετά, όταν αυτός ο σχετισμός δύναμης ανατράπηκε δραστικά σε βάρος της εργατικής τάξης. Με τη μεγαλύτερη δύναμη που πήρε το κεφάλαιο, με την ενισχυμένη κινητικότητα που του έδωσε η παγκοσμιοποίηση, με την ουσιαστικά πλήρη αποεδαφοποίηση του χρηματιστηριακού κεφαλαίου, που περισσότερο από κάθε άλλο είδος κεφαλαίου δεν έχει πατρίδα,
αλλά και με την εξασθένιση του ίδιου του λαϊκού κινήματος. Με την αδυναμία του συνδικαλιστικού, των συνδικαλιστικών φορέων, να μπορέσουν να διατηρήσουν ζωντανούς τους δεσμούς τους με αυτούς που εκπροσωπούν και με τη γενικότερη κρίση που οι οργανώσεις όχι μόνο της εργατικής τάξης, αλλά και του κόσμου της εργασίας γενικότερα, γνωρίζουν τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, οι μνημονιακές πολιτικές, δεν αποτελούν παρά μόνο ένα επεισόδιο αυτού του παγκόσμιου πολέμου κατά των φτωχών, κατά της εργασίας, που πάντοτε μενόταν, αλλά που έχει ιδιαίτερη έξαρση τις τελευταίες τις δεκαετίες. Μας λένε τάχα ότι για τις συντάξεις φταίνει η επιδείνωση των δημογραφικών. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ο κατακεφαλήν πλούτος που παράγουν οι κοινωνίες εξαιτίας ανάπτυξης τεχνολογίας είναι σε απόλυτα νούμερα, αν αποπληθωρήσουμε τον πληθωρισμό, πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που υπήρχε στη δεκαετία του 60. Ο λόγος για τον οποίο σήμερα δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα είναι πολιτικός. Είναι ότι ο πλούτος αυτός μοιράζεται πολύ πιο άνισα από ό,τι μοιραζόταν στη δεκαετία του 60, που στο κάτω-κάτω δεν είχαμε σοσιαλισμό. Είχαμε ένα καπιταλισμό που ρυθμιζόταν με τα κοινωνικά και τα εργασιακά δικαιώματα με καλύτερο τρόπο για την εργασία από ό,τι σήμερα. Ένα νούμερο θα σας δώσω για να μην μιλάω πολύ για την κρίση των κοινωνικών δικαιωμάτων, για να καταλάβετε το μέτρο της αποδυνάμωσής τους. Θα έχετε ακούσει την αμφισβήτηση που δέχτηκε ένα μέτρο του πιο χλιαρού σοσιαλδημοκράτη ηγέτη που είχε ποτέ η Ευρώπη, του Ολάντ, όταν ανέβασε το φορολογικό συντελεστή στο 75%. Και όσα είπαν οι νεοφιλελεύθεροι για το πώς θα φύγουν οι πλούσιοι από τη χώρα, θα στερέψει η δημιουργικότητα, θα κυνηγηθούν αυτοί που έχουν τις ιδέες. Όταν ήρθε όμως ο Ρίγκαν στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής σε αυτή τη χώρα ήταν 78%. Και ο Ρίγκαν τον κατέβασε την πρώτη μόλις τετραετία του στο 28%. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν ήταν μόνο ένα δώρο προς τους πλούσιους, αλλά και μια μεγάλη υπονόμευση της δυνατότητας του κράτους πρόνοιας να συντηρεί εκείνο το επίπεδο παροχών που θεωρούσε με δεδομένο. Οι πολιτικές που εφαρμόζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε όλες τις χώρες, η περίφημη συνένεση της Ουάσιγκτον, και που εφαρμόζονται και με τις τροϊκανές πολιτικές στη χώρα μας, αποτελούν εκδήλωση αυτού του φιλελευθερισμού, απλώς στην περίπτωσή μας σε πολύ πιο συμπυκνωμένη, απεσταγμένη μορφή. Προσπαθούν να εφαρμόσουν με λίγα λόγια στην Ελλάδα ένα κοινωνικό πείραμα συμπυκνωμένης εφαρμογής των πολιτικών αυτών, με ανάλογο τρόπο που είχε δοκιμαστεί στο παρελθόν μόνο σε μια χώρα, στη Χιλή του Πινοσέτ. Άρα, στο επίπεδο των κοινωνικών δικαιωμάτων να ξέρουμε ότι όλη αυτή η επίθεση σε ρυθμίσεις που έχουν αποτυπωθεί συνταγματικά, γιατί απλώς το Σύνταγμά μας αποτυπώνει θεσμικά ένα καλύτερο συσχετισμό ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία, αυτόν που είχε διαμορφωθεί στις δεκαετίες 60 και 70. Δεν είναι μόνο αντισυνταγματικές, είναι και αντισυνταγματικές, γι' αυτό μιλάμε για παρασύνταγμα. Αποτελούν όμως κυρίως έναν πόλεμο ενάντια στις δυνάμεις της εργασίας, που δεν θέλει απλώς να μειώσει τους μισθούς προσωρινά, να υποβαθμίσει προσωρινά το επίπεδο προστασίας, αποσκοπεί να αλλάξει συνολικά το μοντέλο κοινωνίας και το είδος εκείνο του καπιταλισμού, που τα τελευταία 40-50 χρόνια θεωρήσαμε ως δεδομένο. Η επίθεση στα κοινωνικά δικαιώματα όμως ποτέ δεν μένει στα κοινωνικά δικαιώματα. Ένας άλλος Γάλλος θεωρητικός λέει το εξής πολύ παραστατικό. Όταν αδυνατίζει το αριστερό χέρι του κράτους, το χέρι που δίνει τις παροχές και τα δικαιώματα, δυναμώνει αναγκαστικά το δεξί χέρι του κράτους, αυτό που κρατάει το κλόμπ. Πάντοτε η υποχώρηση και η περιστολή των κοινωνικών δικαιωμάτων συνδυαζόταν ιστορικά με την ανάπτυξη αυταρχικών πολιτικών που θέλουν να τσακίσουν την αντίσταση της κοινωνίας, την αντίσταση της εργατικής τάξης. Μάλιστα, επικαλούμενοι το ίδιο πολλές φορές επιχείρημα της ανάγκης να επικρατήσει ο νόμος και η τάξη και να αντιμετωπιστεί η βία. Η βία των αδυνάμων φυσικά, που δεν είναι βία, είναι η προσπάθεια της κοινωνίας
να αντισταθεί απέναντι στην αδικία. Δείτε πού μπορεί να φτάσει σε νομικό επίπεδο αυτό το ιδεολόγημα της βίας. Στη Θατσερική Βρετανία, το νέο εργατικό δίκαιο, το οποίο διατήρησαν σε ισχύ και οι λεγόμενοι νέοι εργατικοί του Μπλερ, τι προβλέπει για την περίπτωση που γίνεται μια πικετοφορία, μια διαδήλωση έξω από ένα τόπο εργασίας. Όταν αυτοί που συμμετέχουν στην πικετοφορία, στη διαδήλωση, δεν είναι από την επιχείρηση έξω από την οποία διαδηλώνουν, δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 4. Γιατί θεωρείται άσκηση ανεπίτρεπτης ψυχολογικής βίας στους εργαζόμενους της επιχείρησης, εάν τύχει να είναι 5 ή 6. Βλέπετε τη μεγάλη αντιστροφή εδώ. Ότι το ίδιο αυτό το κράτος που είναι αυτό που έχει το μονοπόλιο της θεσμοποιημένης βίας, ο μεγάλος Γολιάθ, φαίνεται να φοβάται τον Δαβίδ των 3, 4 και 5 ανθρώπων που θα είναι συγκεντρωμένοι απ' έξω. Ακριβώς βέβαια αυτό που γραμμίζει την ανάγκη να μην είναι 3 και 4 αυτοί που είναι απ' έξω, αλλά να είμαστε πολλοί αυτοί που αντιδρούμε. Αλλά σε αυτό θα καταλήξω στη συνέχεια. Αυτό το βλέπουμε και εδώ. Ο αυταρχισμός, αυτή η επίδειξη δύναμης στην ΕΡΤ, αφενός εξηγείται από την ανάγκη να υπάρξει ένας αντιπερισπασμός στην κατάρρευση του success story εκ μέρους του Πρωθυπουργού, από την άλλη μεριά όμως είναι μια συνειδητή επιλογή να χρησιμοποιηθεί η εμφάνιση των ΜΑΤ σε ένα χώρο ενημέρωσης ακριβώς σαν μια τραβηστική έκκληση στα ένστικτα της πιο μαύρης δεξιάς για την υπεράσπιση του νόμου και της τάξης, όχι του νόμου και της τάξης γενικά, απέναντι στην παρανομία και την αδικία, ουσιαστικά την επίκληση της ανάγκης καταστολής των διεκδικήσεών μας. Εκεί οφείλεται και η θεωρία των δύο άκρων και εκεί ανάγεται ουσιαστικά η όλη στάση του Πρωθυπουργού. Αν είδατε και πρόσφατα σε αυτή την συζήτηση στο πλαίσιο της πρότασης δυσπιστίας, δεν ακούστηκαν επιχειρήματα από τον Πρωθυπουργό. Η όλη στάση του πεδίο και όχι να πείσει, αλλά να περιχαρακώσει. Εμένα προσωπικά, και το έγραψα σε ένα άρθρο μου σημερινό, το ύφος της εμφάνισης του Πρωθυπουργού μου θύμισε εκείνη τη σκηνή από το θίασο του Αγγελόπουλου, που μετά τα Δεκεμβριανά, δύο ομάδες, μια ομάδα δεξιών και μια ομάδα αριστερών, βρίσκονται σε μια ταβέρνα. Ακριβώς αυτός ο κουτσαβάκικος τσαμπουκάς που βγάζουν οι δεξιοί που έχουν κερδίσει, αποτυπωνόταν στην ομιλία του Πρωθυπουργού και όχι τυχαία. Αυτά δεν γίνονται για λόγους ψυχολογικούς ή συναισθηματικούς. Θέλουν να δώσουν το στίγμα ότι η κοινωνία πρέπει να διαιρεθεί και δεν πρέπει να διαιρεθεί στη βάση των πραγματικών της συμφερόντων, στην αντίδραση για την περιστολή των κοινωνικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας, αλλά στη βάση αυτών των ψευδών ιδεολογικών κατασκευών, όπως είναι η θεωρία των δύο άκρων. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη οπισθοχώρηση και από την πλευρά της συντηρητικής παράταξης. Όταν πριν από λίγα χρόνια προσπαθήθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης να περάσει ένα ψήφισμα το οποίο εξομοίωνε κομμουνισμό και φασισμό, μιλώντας για την ανάγκη να καταδικαστούν τα εγκλήματα και των δύο, συγκεντρώθηκε μια πλειοψηφία των βουλευτών στην συνέλευση των βουλευτών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ευτυχώς όχι αυτή που προβλέπεται θεσμικά σε αυτό το όργανο, ώστε να αποκτήσει νομική ισχύ. Από την Ελλάδα όμως, ούτε ένας βουλευτής δεν ψήφισε υπέρ αυτής της πρότασης. Ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δείχνει ότι στην Ελλάδα, και νομίζω το βασικότερο λόγος γι' αυτό είναι η έβλη που εξακολουθεί και σήμερα να έχει η εθνική αντίσταση, αυτή η μεγάλη εποπτεία του ΕΑΜ, δεν μπορεί να πιστεί ο μέσος άνθρωπος ότι ο Ελλάς ήταν ίδιος με τα τάγματα ασφαλείας, με τους τσολιάδες ή με τους ράλιδες. Δεν μπορεί εύκολα να πιστεί ο μέσος άνθρωπος, γιατί η κοινωνική μνήμη παραμένει ότι είναι το ίδιο πράγμα αυτοί που παλεύανε τους χιτλερικούς και αυτοί που πάλευαν μαζί τους. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν έχει προοπτικές η θεωρία αυτή. Για το μέλλον είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος. Κοιτάξτε γιατί. Ακριβώς γιατί προσπάθησαν στην Ελλάδα πάρα πολλά σε πολύ λίγο χρόνο. Και δεν έχουν ξεπεράσει μόνο τα όρια αντοχής της κοινωνίας, αλλά ξεπέρασαν και το σημείο θράψης της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες του Νότου,
στις άλλες χώρες που είναι υπό μνημονιακή καταστολή, Ισπανία, Πορτογαλία, ας βάλουμε και την άλλη χώρα της περιφέρειας, στην Ιρλανδία. Και αυτό εξηγεί κάτι για το οποίο θα μιλήσει και ο φίλος μου Δημήτρης ο Ψαράς, τη μεγάλη άνοδο της Χρυσής Αυγής. Δεν οφείλεται μόνο ή κυρίως στην ένταση της οικονομικής κρίσης. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από τις άλλες χώρες. Περίπου διπλάσια, αν δούμε τα μετρήσιμα μεγέθη. Οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην Ελλάδα κατέρευσε η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος με πολύ πιο παταγώδη τρόπο από ότι στις άλλες περιφερειακές χώρες. Αυτή τη στιγμή πράγματι δεν μπορούν αυτοί που είναι πάνω να κυβερνήσουν όπως παλιά, ούτε εμείς που είμαστε κάτω ανεχόμαστε πια να κυβερνιόμαστε από το ίδιο πολιτικό σύστημα. Δυστυχώς όμως υπάρχει κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Αυτή η αντίδραση που έχουμε σε αυτές τις πολιτικές είναι κυρίως βουβή. Αν δείτε τις στατιστικές, ένα 70-80% του κόσμου εύλογα αποκρούει αυτές τις πολιτικές που τον εξαθλιώνουν. Ταυτόχρονα όμως ιδιωτεύει, στρέφεται στον εαυτό του. Είναι θύμα του φόβου, είτε του ατομικού φόβου για το μέλλον του αύριο, αν θα βρει ψωμί για την οικογένεια, αν θα απολυθεί, είτε του συλλογικού φόβου που προσπαθούν να μας καλλιεργήσουν, ότι τάχα οι εναλλακτικές πολιτικές, ριζοσπαστικές πολιτικές θα μας οδηγήσουν σε κάποια άβυσο που δεν μπορούν να περιγράψουν. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος η αγανάκτηση να μείνει βουβή και ακόμα μεγαλύτερος να επιδιώξουμε σωτήρες. Ο Ασημάκης Πανσέλινος έχει μια πολύ ωραία φράση που λέει ότι η σωτηρία είναι επικερδής επιχείρηση μόνο για το σωτήρα. Δεν πρέπει να περιμένουμε από μεσίες και σωτήρες να μας σώσουν. Εάν έχουμε κάποια ελπίδα, πρέπει να τη στηρίξουμε στη δική μας οργανωμένη συλλογική δράση, στη συλλογική αντίσταση, στους τόπους δουλειάς, όπου βρίσκεται ο καθένας. Γιατί στο κάτω-κάτω και να έχουμε κυβερνητική αλλαγή, εάν δεν υπάρχει ένα λαϊκό κίνημα που θα στηρίξει τα θετικά, θα εμποδίσει τα αρνητικά και κυρίως θα εμποδίσει να έχουμε μια εξέλιξη που θα επιδιώξουν τα κέντρα της Ευρώπης, που θέλουν να δείξουν ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές πολιτικές, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει χωρίς τη λαϊκή συμμετοχή θα είναι σαφώς χωρίς αντίκρισμα. Από εμάς εξαρτιέται λοιπόν να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό το τρίπτυχο, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ.